Θα διασωθεί η ΔΕΗ, θα μειωθεί η πόρη. Τώρα έχουν ανοίξει πολλά πράγματα στο τραπέζι σε σχέση με την ενέργεια. Να πούμε το εξής, νομίζω αυτό είναι το ουσιαστικό. Ότι πραγματικά όταν ένα βασικό κοινωνικό αγαθό όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα για τους πολίτες, για τον εργαζόμενο, μπαίνει στην ιστορία να λειτουργεί σαν ένα εμπόρευμα το οποίο πουλιέται και αγοράζεται με όλα αυτά τα οποία αυτό συνεπάγεται, με τις αυξήσεις στις τιμές συγκεκριμένες, με τις μεγάλες εταιρείες και βιομηχανίες να τους κάνουν σκόντο στο ρεύμα, ενώ για τον πολίτη να αυξάνονται συνεχώς τα τιμολόγια, με την λογική των ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες υπερεπιδοτούνται και τις οποίες τις πληρώνει ο πολίτης μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος, και τελικά ο αποδέκτης, ο τελικός, έχει και πολύ ψηλό ρεύμα και χειρότερη, εν πάση περιπτώσει, εξυπηρέτηση από αυτό που θα μπορούσε να έχει σήμερα στο 2019-20. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούν αυτές οι υπηρεσίες να αποτελούν ζήτημα αγοράς, είναι κοινωνικά αγαθά. Τώρα, για να έρθω και στα υπόλοιπα, μην μείνουμε μόνο εκεί. Φαίνεται. Κοιτάξτε, είπε ο κύριος. Χατζηδάκης πριν ότι δεν είναι Χουντίνη. Όμως. Χρειάζεται πολύ μαγεία και μαγικά, γιατί δεν έχει απαντήσει ακόμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πού θα βρει, αν θα κόψει από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα χαρίσανε με το ΣΥΡΙΖΑ, από τους εφοπλιστές, με την εθελοντική φορολογία. Αυξήθηκε η φορολογία στους αυτοαπασχολούμενους, στους μικρούς επιχειρηματίες, αυξήθηκε η φορολογία στους μισθωτούς. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει σήμερα ότι εγώ θα τα μειώσω όλα και για όλους. Πού θα τα βρει. Και εμείς το βάλαμε, αν θέλετε, και στη Βουλή αυτό. Αυτό είναι το καλό. Το βάλαμε και στη Βουλή. Μετά τον break. Απλά θέλω τώρα να σας τριγκάρω κι εγώ λιγάκι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος εκφραστής του δημοκρατικού και αριστερού χώρου, θα έλεγα εγώ. Είναι... Μην βάζετε λόγια. Γιατί αν δείτε από τις διακηρύξεις του προηγούμενου πρωθυπουργού και πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μέχρι και την κυρία Νοτοπούλου εδώ, μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα προοδευτικό χώρο. Ένα προοδευτικό χώρο δηλαδή, αυτό που εξέφραζε το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν εκφράζει, λέει, την αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον μπορεί, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να εκφράσει ιστορικά την έννοια της αριστεράς στην Ελλάδα ένα κόμμα το οποίο έχωσε τη χώρα πιο βαθιά στις εμπλοκές τις πολεμικές του ΝΑΤΟ και των υπεριαλιστών στην περιοχή. Εφάρμοσε μνημόνια, γιατί δίπλα-δίπλα οι κύριοι Καλιάνος και η κυρία Νοτοπούλου είναι δύο μνημονιακά κόμματα, το οποίο έδωσε τη σκυτάλη το ένα στο άλλο. Βάζεται και στο κάδρο τώρα και τους δύο. Μα έτσι είναι. Λέω, μιλάω για τα κόμματα, δεν μιλάω για τους ανθρώπους. Άρα προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, η οποία σημαίνει, να κλείσω με αυτό, αριστερά σημαίνει ιστορικά πάλι για την άμεση βελτίωση της κατάστασης που ζει ο ελληνικός λαός σήμερα. Ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στους ανταγωνισμούς, οι οποίες πόνουν τη θάλπη βαθιές επικίνδυνες. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις φέραν τα υποκατάστατα μέσα στα πανεπιστήμια, το ξέρει η κυρία Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή ψήφισε για τους χώρους υποπτευόμενης χρήσης και μέσα στα πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν η εγκληματικότητα πρέπει να θυμηθούμε, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όταν έχεις κατρακύλα του μέσου μισθού μείον 20% τα τελευταία χρόνια, του μέσου μισθού για την ελαστική απασχόληση μείον 35%, συμπίεση κάτω από τα 400 ευρώ για τους νέους, όταν έχεις υψηλότατη ανεργία για την νεολαία 40%, ακόμη κρατάει στο 40%, σίγουρα δεν καταπολεμείς με αυτόν τον τρόπο την εγκληματικότητα τέτοιου είδους φαινόμενα που έχουν κοινωνική βάση. Η συζήτηση αυτή για το επιτελικό κράτος, κατά την άποψή μας, έρχεται ακριβώς όχι να λύσει, αλλά να εντείνει αυτή την κατάσταση. Το ζήτημα δεν είναι αν το κράτος είναι επιτελικό, το ζήτημα είναι για ποιους δουλεύει. Για όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι δουλεύει για όλο τον κόσμο. Δουλεύει καταρχήν για το σύνδεσμο ελληνικών βιομηχανιών, όπου το 60% κρατιστές, το ΚΚΠ, ξέρετε, δεν είναι. Πρώτον. Ο ΣΕΒ, 60% είπε ότι των δεσμεύσεών του και των προτάσεών του υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία κάνει το κράτος επιτελικότερο για να μπορέσει να κάνει και το άλλο 40% με αυξημένη ταχύτητα. Ο κύριος Καλιάνος στην τοποθέτησή του είπε συγκεκριμένα πράγματα. Ποιους έχουμε να ανταγωνιστούμε? Την Ιταλία, τα Σκόπια, την Αλβανία, την Τουρκία. Εκεί να κάνουμε επενδύσεις. Δηλαδή, και πώς θα δημιουργήσεις καλά αμοιβόμενες, λέει, εργασίες για να έρθουν επενδύσεις όταν εσύ ανταγωνίζεσαι τα Σκόπια, την Αλβανία κτλ. Χώρες όπου το ύψος του μισθού και του μισθολογικού σου είναι ακόμα μεγαλύτερο. Να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει τη σκυτάλη που πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσει στη λογική των πλεονασμάτων των ματωμένων μέχρι το 2060, θα συνεχίσει τη λογική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα Δικαιωμάτων, ο οποίος εγγυάται ένα ελαχιστότατο εισόδημα και πλαίσιο δικαιωμάτων, ακόμη και χαμηλότερα από αυτά τα οποία ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα συμπιέσει όλοι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε πριν από ένα χρόνο στις σωματικές απολύσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Αυτό δείχνει ότι ποιος θα κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρό.